Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είναι μεγάλη χαρά μας καθώς παραδίδουμε οδικό έργο στρατηγικής σημασίας για την Ήπειρο, ένα έργο που βγάζει από την απομόνωση τη Δυτική Ελλάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στα εγγένεια της Ιόνιας Οδού. Οι παραλαβές των έργων σε κάθε χρονική στιγμή, οι απολωτριώσεις, οι αδειοδοτήσεις, οι αρχαιολογικές εργασίες και πότε ακριβώς έγιναν, για να αποδειχθεί ποιος έκανε τι, γιατί αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, αυτά έγιναν μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες, σύμφωνα με όσα επικαλείται η αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον. Είναι εδώ επίσης οι παραχωρησιούχοι, οι κατασκευαστές, οι μελετητές, οι σύμβουλοι ανεξάρτητοι μηχανικοί, τους οποίους επίσης ευχαριστώ, ιδιαίτερα τους παραχωρησιούχους και τους κατασκευαστές, όχι γιατί έκαναν τη δουλειά τους, αυτό ήταν ευθύνη και καθήκον τους, αλλά γιατί αν δεν υπερέβαλαν και συγκεκριμένα αν δεν συνέβαλαν στην ενοικίαση τμήματων που δεν είχαν γίνει απολωτριώσεις, δεν θα είχε ολοκληρωθεί το έργο εγκαίρως. Καθώς παραδίδουμε ένα οδικό έργο στρατηγικής σημασίας για όλη τη Δυτική Ελλάδα, ένα οδικό έργο στρατηγικής σημασίας για την Ήπειρο, αλλά θα έλεγα ένα έργο που βγάζει από την απομόνωση τη Δυτική Ελλάδα και αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που μοιραζόμαστε όλοι τούτη την ώρα, γιατί ένα όραμα για χιλιάδες πολίτες μιας ξεχασμένης γωνιάς της πατρίδας μας παίρνει σάρκα και οστά. Και μάλιστα όταν μετά από πολλά χρόνια είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα έργα αυτά, η Ιόνια Οδός, θα είναι σαν το γιοφύρι της Σάρτας. Το έργο αυτό δίνει μια μεγάλη αναπτυξιακή όθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα της Ηπείρου. Επιτρέψτε μου εξ αρχής να σημειώσω και εγώ, όπως και ο προαλήσαντας Υπουργός, ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί και γιορτάζουμε όλοι μαζί. Και ότι τα έργα αυτά στην τελική ανάλυση ανήκουν στους πολίτες. Ανήκουν στον ελληνικό λαό, στους φορολογούμενους πολίτες, και είναι καθήκον μας, καθήκον των κυβερνήσεων, να τα ολοκληρώσουν με ευθύνη τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Η προσπάθεια οικειοποίησης έργων από τον Πρωθυπουργό είναι προσβλητική απέναντι στην νοημοσύνη των Ελλήνων, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του κυρίου Μανιάτη. Σήμερα εδώ είχαμε δύο εικόνες. Από τη μια πλευρά η εικόνα της Ελλάδας προχωρεί, κατασκευάζει έργα τα οποία συμβάλλουν σε μια καλύτερη ζωή, συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Έχω ζήσει από κοντά την εξέλιξη της Ιωνίας Οδού και θυμάμαι πάντα τις δύσκολες διαπραγματεύσεις της περίοδου 12-13 ως αρμόδιος υπουργός για την επανεκκίνηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Τελειώνουν οι αυτοκινητόδρομοι αυτοί, οι οποίοι ανήκουν πια σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Από την άλλη, είχαμε σήμερα εδώ και την Ελλάδα του λαϊκισμού, της μικροψυχίας, της αερολογίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ σπέβδει να οικειοποιηθεί όλα τα έργα όταν δεν τα είχε ψηφίσει στην Βουλή. Όταν ήταν με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Και σπέβδει να κάνει το μαύρο άσπρο, λέγοντας ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός ότι εξοικονομήθηκαν 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ξέρουμε
από λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε το πρώτο εννιάμινο της κυβέρνησης αυτής με την περήφανη διαπραγμάτευση Τσίπρα-Βαρουφάκη και τα capital control, οι εργολάβοι αξίωσαν και πήραν τελικά 500 εκατομμύρια πανεπρίκια. Εν πάση περιπτώσει, κρατώ τη θετική πλευρά. Η Ελλάδα που προχωρεί θα νικήσει την Ελλάδα της μακλικοψυχίας και του λαϊκισμού. Μια καινούργια μέρα θα ξημερώσει σε αυτό το τόπο. Ο λαϊκισμός είναι κοντά στη Δύση. Και τελευταίο, μικρόψυχος και ψεύτης. Μηδένισε το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είπε ψέματα ότι το έργο ήταν έτοιμο κατά 50%, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι το παρέλαβε πάνω από το 75% έργο. Αγνόησε ότι έδωσε στους εργολάβους 500 εκατομμύρια ευρώ πανωπρίβλια και κυρίως και πάνω απ' όλα ξέχασε να πει στους Έλληνες πολίτες ότι ήταν ο αρχηγός του κινήματος που δεν πληρώνει και κατήγγειλε όλες τις συμβάσεις και βεβαίως μέσα στην Βουλή καταψήφισε οτιδήποτε είχαμε φέρει αυτό. Εάν θέλει ο κύριος Τσίπρας να είναι ειλικρινής με τους Έλληνες πολίτες, ας αναγνωρίσει επιτέλους ότι πρέπει να αφήσει πίσω την προπαγάνδα και τις παλαιοκομματικές λογικές και ας αντιμετωπίσει την μνημεία εδώ, όπως και όλα τα άλλα έργα οικονομών, ως έργα ευημερίας, άρσης της απομόνωσης των περιοχών, ως έργα που τα βρήκε έτοιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό και απλώς ο ίδιος το ολοκληρώνει. Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Καβάλα με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την κατασκευή της σιδηροδρομικής Εγνατίας. Μας ενημερώνει ο Τάσος Μαρκουλίδης. Πάλι καλά να λέμε, Θανάση Φυλακτέ, που το πρόγραμμα έγινε γνωστό έστω και στο παραπέντε. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές στα Αρβορείο Ελλάδος. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Θα καταφτάσει σήμερα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ιμαρέτο ο Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ακόμη δεν ξέρουμε ακριβή ώρα άφηξής του. Πάντως, αυτό που ξέρουμε είναι ότι περί τις 9 το βράδυ θα συναντηθεί σε δείπνο εργασίας με αντιπροσωπεία της βουλγαρικής κυβέρνησης. Αύριο στις 9.30 το πρωί θα υπογραφεί η σύσταση της διακρατικής επενδυτικής εταιρείας για την κατασκευή της σιδηροδρομικής Εγνατίας και θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου. Μετά το πέρας αυτής, ο κύριος Τσίπρας θα αναχωρήσει για να συναντήσει τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι έχει ένα πολύ γρήγορο και πολύ, θα το χαρακτήριζε έτσι, πυκνό πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φαίνεται να είναι ακούραστος. Τουλάχιστον αυτό, Τάσο, είναι από τα θετικά του. Ναι, μπορούμε να το δούμε ως θετικό, μπορούμε να το βάλουμε και σε έναν έτσι γενικότερο, ευρύτερο πολιτικό, πολιτικό πλαίσιο, αν βάλουμε μέσα και όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στα άλλα κόμματα στην κέντρο αριστερά, αν πούμε για την ονοματολογία με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή μας, όχι για να πλησιάζουν εκλογές. Για ποιο λόγο τόση ένταση σε τοπικό επίπεδο στην Καβάλα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για ένα έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι θετικό, μπορώ να το πω έτσι, για την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας? Κοίταξε, η βασικότερη αιτία είναι το γεγονός ότι τη σιδηροδρομική σύνδεση της Καβάλας με την υπόλοιπη χώρα την ακούμε από εδώ και έναν αιώνα, εδώ και 100 χρόνια κυριολεκτικά. Την ακούμε, έχουμε δει διάφορες εξαγγελίες, έχουμε δει διάφορες ερωτήσεις, έχουμε δει από την εποχή του πρώην περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη τις μελέτες για την σύνδεση του εμπορικού λιμανιού του Φίλιππος Β' με τους τοξότες. Έχουμε δει μελέτες και χάρτες, έχουν εκπονηθεί και άλλες μελέτες και εκπονούνται και άλλες και δεν έχουμε δει τίποτα. Οπότε καταλαβαίνεις πως στο άκουσμα αυτό που λέμε σιδηροδρομική Εγνατία, όχι μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πλήρη πολίτες, σκέφτονται μήπως η σιδηροδρομική Εγνατία έχει τη μοίρα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ας ελπίσουμε ότι να μην έχει τη μοίρα αυτή, κανείς μας δεν το θέλει αυτό, μακάρι να γίνει το έργο όποιος και να το ξεκινήσει, όποιος και να το τελειώσει. Αλλά είναι αυτό που λέμε μεταξύ μας ως απλοί πολίτες. Άμα δεν το δούμε, δεν το πιστεύουμε. Σημαντική χαρακτήρισαν την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Τσίπρα και Μπορίσοβ για τη σιδηροδρομική Εγνατία
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Κώστας Μορφίδης, Γιώργος Παπαφιλίππου, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευρυπίδης Ταρασίδης. Είναι αυτή η συμφωνία που αλλάζει την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, αλλάζει την, θα έλεγα, αναβαθμίζει πιο σωστά τον γεωπολιτικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και κατ' επέκταση της Ελλάδας, εφόσον ανοίγεται η πύλη όλης αυτής της εμπορευματικής κίνησης προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη μέσω της πύλης της νοτιοανατολικής Μεσογείου, με τρεις πυλώνες υποδοχής όλων αυτών των παραγόμενων προϊόντων, ενώ το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και της Θεσσαλονίκης. Η σημασία αυτού του έργου είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα έτσι σημαντική, και μάλλον θα τολμούσα να πω ότι αν υπήρχε ουσιαστικός σχεδιασμός όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα ήταν ένα έργο που θα έπρεπε πιο σωστά να προηγηθεί ακόμη και της οδικής Εγνατίας. Γιατί, για το λόγο ότι μία σιδηροδρομική γραμμή έχει κόστος πολύ λιγότερο από αυτό της Εγνατίας και κυρίως διευκολύνει όλη αυτή την εμπορευματική, άρα και την οικονομική κίνηση προς την κεντρική Ευρώπη. Προσπαθούμε δηλαδή να αποκεντρώσουμε το κράτος, να δώσουμε τις ευκαιρίες στην ελληνική περιφέρεια να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει και τις παραγωγικές δυνατότητες να τις αυξήσει. Να δώσουμε δηλαδή υπεραξία μέσω των δυνατοτήτων που θα έχει η περιοχή και η δικιά μας και οι υπόλοιπες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, στο να μπορούν τα παραγόμενα προϊόντα να μπορούν να διακινούνται με άνεση, ασφάλεια και να φτάνουν γρήγορα στον προορισμό τους. Μέχρι σήμερα τι είχαμε? Λέγαμε για να κάνουμε μία μονή σύνδεση, αυτή ήταν ο προγραμματισμός, μία μονή γραμμή από το λιμάνι της Καβάλας μέχρι τους Τοξότες και θα ήμασταν ευχαριστημένοι με αυτό. Σήμερα έχουμε ένα ολόκληρο σχέδιο το οποίο ξεπερνά αυτή την προοπτική, δηλαδή τη σύνδεση με τη σιδηροδρομική Εγνατία, τη δημιουργία σταθμού στο λιμάνι της Καβάλας, τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου και στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη, και σύνδεση με τον Μπουργκάζ, που στην ουσία τον Μπουργκάζ είναι ο κόμβος από τον οποίο μπορεί να συνδεθεί ο σιδηρόδρομος με όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν τα εμπορεύματα που θα παράγονται στην περιοχή μας ή που θα έρχονται, μιας και θα έχουμε μια έκρηξη των συνδυασμένων μεταφορών μετά και τη δημιουργία του μεγάλου κέντρου που ετοιμάζει η Αίγυπτος στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη, γιατί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήδη έχει ξεκινήσει, θα μπορούν άμεσα να διαχέονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπαίνουν τα θεμέλια για την κατασκευή ενός σημαντικότατου έργου, τόσο από γεωπολιτική σημασία όσο και από αναπτυξιακή. Αποδεικνύεται η δημιουργία του έργου αυτού ότι η κυβέρνησή μας έχει και όραμα και εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την αναβάθμιση της θέσης της σε βαλκανικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο το θεωρώ εγώ προσωπικά, αν εισάξιο ή και μεγαλύτερης αξίας από αυτό της κατασκευής της Εγνατίας Οδού. Γιατί αφενός μεν θα συνδέσει το οδικό και σιδηροδρομικό και ακτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας μας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και αποτελεί μια δράση που εντάσσεται στις συνδυασμένες μεταφορές. Θα βοηθήσει τα μέγιστα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Καβάλας πρωτίστως, της περιφέρειάς μας αλλά και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα. Πρόκειται για μια σύσταση διακρατικής επενδυτικής εταιρείας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, η οποία, από όσο γνωρίζετε κι εσείς, θα υπογραφεί αύριο στην Καβάλα
και κατά την γνώμη μας αλλάζει στην ουσία το τοπίο των μεταφορών. Είναι ένα αίτημα δεκαετιών τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και του επενδυτικού κόσμου που φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Το τρένο φτάνει όλο και πιο κοντά στην Καβάλα και υπάρχουν τέσσερα σημεία τα οποία θα ήθελα να σταθώ, στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Το πρώτο είναι το στοιχείο του διακρατικού. Το ότι δηλαδή η σύσταση μιας διακρατικής εταιρείας είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο και ασφαλίζει ευελιξία όσον αφορά τουλάχιστον στα επενδυτικά προγράμματα. Βλέπω πακέτο Juncker, βλέπω Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει δοκιμαστεί και στο κομμάτι του σιδηρόδρομου με επιτυχία. Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά μπαίνει τόσο ψηλά στην πρωθυπουργική ατζέντα το θέμα της σιδηροδρομικής Εγνατίας. Ποτέ άλλοτε δεν έχει δοθεί σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια επισημότητα. Ποτέ άλλοτε, φαντάζομαι, θα γνωρίζετε, θα θυμάστε περισσότερο, ότι δεν έχουν έρθει δύο πρωθυπουργοί για να υπογράψουν μια τέτοια σύσταση μια τέτοια μεγάλη επένδυση, η οποία είναι κυρίως προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Το τρίτο είναι η κινητικότητα η οποία παρατηρείται στον ΟΣΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν έρχεται ως κεραυνός εν εθρία το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχουν διεργασίες στον ΟΣΕ. Θυμίζω και τις αναγνωριστικές μελέτες του τμήματος Θεσσαλονίκης Καβάλας, οι οποίες βρίσκονται και αυτές στη διαδικασία. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά προτείνεται η συγκεκριμένη χάραξη. Τουλάχιστον με τέτοια επισημότητα και με τέτοια σοβαρότητα. Θα γνωρίζετε, φαντάζομαι και περισσότεροι, ότι τόσο καιρό συζητούσαμε για μια χάραξη του Οξότης Καβάλας. Τώρα για πρώτη φορά μπαίνει στο παιχνίδι επισήμως και με τέτοια, ξαναλέω, με τέτοια σοβαρότητα η σύνθεση Καβάλας Θεσσαλονίκης. Επιστροφή τώρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι τουλάχιστον ηρωνικό ο Πρωθυπουργός να επαγγέλλεται την προσέλκυση επενδύσεων, αν έχει ανακαλύψει τελευταία την επιχειρηματικότητα, τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στην πράξη να κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Τόνισε σε συναντήσεις με φορείς και σωματεία εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για το όραμά του να ξαναπατήσει η Ελλάδα στα πόδια της, να γίνει μια κοινωνία με ευημερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, με ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα και λειτουργικό κράτος. Έχω μια υποχρέωση να είμαι πολύ συγκεκριμένος και τεκμηριωμένος στο προγραμματικό μου λόγο, να μην υπόσχομαι πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Γι' αυτό το λόγο επενδύουμε τόσο χρόνο και τόση προσπάθεια για να συζητάμε με τους καθήλυνα αρμόδιους και γνώστες των αντικειμένων. Πιστεύω ότι αυτό ζητούν οι πολίτες από εμάς, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα για να έχω μαζί σας μια ουσιαστική, πιστεύω, συζήτηση εν ώψη της προετοιμασίας που κάνει το κόμμα μας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως θυμάστε, πέρυσι στην αντίστοιχη συνάντηση που είχαμε κάνει στην Αθήνα, είχα δεσμευθεί ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και προσβλέπω ότι θα είναι μία συζήτηση ουσιαστική, μακριά από επικοινωνιακή διαχείριση τέτοιων συζητήσεων, η οποία θα δώσει έμφαση σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις. Πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση είχα δεσμευθεί να υπογράψω με την ελληνική κοινωνία αλλά και με τους παραγωγικούς φορείς, μια συμφωνία αλήθειας. Στον πυρήνα αυτής της συμφωνίας αλήθειας είναι η κεντρική αφετηρία ότι από μένα θα ακούτε μόνο προτάσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά αυτόν τον τελευταίο χρόνο να προχωρήσουμε στην εξειδίκευση του προγράμματός μας σε μια σειρά από τομείς. Και βέβαια, και εν ώψη της ομιλίας μου στη Διεθνή Έκθεση, θα είναι και αυτή μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα το σχέδιό μας για το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Δεν θα πω πολλά στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, ούτε θα κάνω ανάλυση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης όπως εσείς τουλάχιστον τη βιώνετε. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ποιες είναι οι πραγματικές δυσκολίες στην οικονομία, πόσο έχει επιβαρύνει η υπερφορολόγηση, την επιχειρηματική δράση, πόσο ακριβό είναι το κόστος εργασίας, πόσο δύσκολο είναι κάποιος να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην πατρίδα μας. Και εμείς σε αυτά θέλουμε να εστιαστούμε.
πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις, πώς θα δημιουργήσουμε δουλειές, πώς θα συμμαζέψουμε το κράτος, πώς θα μειώσουμε τη φορολογική επιβάρυνση, πώς θα δημιουργήσουμε ένα κλίμα πιο φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη ταυτότητα, κυρίες και κύριοι. Σας το έχω ξαναπεί σε προηγούμενη συνάντησή μας. Πιστεύουμε στη δύναμη της ιδιωτικής οικονομίας. Πιστεύουμε ότι μαζί επιχειρήσεις και εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν ξανά την Ελλάδα σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα η δικιά μας ταυτότητα είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Δεν ανακαλύψαμε εμείς πρόσφατα την επιχειρηματικότητα, ούτε τις επιχειρήσεις. Και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να φέρουμε εις πέρας ένα ρεαλιστικό, τολμηρό σχέδιο μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στην πατρίδα μας να αξιοποιήσει τα μεγάλα αναξιοποιητά συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία μόνο να κερδίσει έχει από την εφαρμογή του δικού μας προγράμματος. Ο Βασίλης Κεκίλιας, τώρα εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει νέα στοιχεία για μείωση φόρων και δαπανών κατά την παρουσία του στη Βετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ζητούμενο της 1,8 ανάπτυξη για όλο το έτος, το οποίο έχει μπει ως στόχος, προϋποθέτει ότι τώρα πρέπει να τρέξεις κρουνιδών στα επόμενα τρίμηνα, προκειμένου να μπορέσεις να το πετύχεις. Ή εντιάθετη περίπτωση, για να απελευθερωθούν οι δυνάμεις οικονομικές της χώρας και να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να μεγαλώσουν το ΑΕΠ της, πρέπει να σταματήσει επιτέλους η κυβέρνηση να ταλαιπωρεί τον ελληνικό λαό, να τον υπερφορολογεί και να λειτουργεί στήρα και κλείνοντας το μάτι κομματικά, αν θέλετε, γιατί για μια πραγματικότητα την οποία είδαμε ότι η καθυστέρηση ήταν για τα μάτια του κόσμου. Ουσιαστικά η κυβέρνηση τα υπέγραψε όλα και κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν ως πρώτος σχολιασμός, γιατί όπως πολύ σας λέτε πριν από 5 λεπτά δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία, σας λέω ότι η πρόληψη θα είναι μεγαλύτερη για το δεύτερο τρίμηνο, ότι στο έτος η ανάπτυξη, ο στόχος είχε μπει για το 1,8, που σημαίνει ότι τα επόμενα τρίμηνα πρέπει να τρέχει κανείς και να μην φτάνει. Και αυτό είναι απότοκο της καθυστέρησης στην αξιολόγηση, το έχουμε πει πολλές φορές. Ότι μόνιμα οι κύριοι δίθεν διαπραγματεύονται, δίθεν διεκδικούν κάτι καλύτερο και μόνιμα ερχόμαστε για να τους δούμε να παίρνουν περισσότερα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να θεωτικολογεί όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και μετρημένα μιλάει για μείωση φορολογίας πάση θυσία, το εννοεί. Παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία που ήταν κορμός τελευταίας διακυβέρνησης πρώτης καταστροφής των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μείωσε μονομερώς το ΦΠΑ από το 23% στο 13%. Το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τις ασφαλτικές εισφορές τα πέτυχε και τα τρία αυτά και απέδειξε στους εταίρους μας και στους δανειστές μας ότι αυτό μπορεί να γίνει όταν υπάρχει ένα κράτος και μια κυβέρνηση οργανωμένα, δομημένα, που λειτουργούν υπέρ του πολίτη. Ήρθαν λοιπόν οι κύριοι τα τελευταία 2,5 χρόνια και το μόνο πράγμα το οποίο κάνουν είναι υπερφορολογούν αγρίως τους πάντες. Οι δαπάνες του κράτους είναι κάτι συγκεκριμένο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ακόμα εν έτη 2017 δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών στα ελληνικά νοσοκομεία. Που σημαίνει, κύριε Στραβελάκη, ότι κάθε μονάδα υγείας από μόνη της αυτερέτως κάνει τις δικές της προμήθειες σε φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό. Που σημαίνει ότι τα κόστη υπερπολαπλασιάζονται και δεν υπάρχει έλεγχο. Ότι εμείς αποδείξαμε στην ελληνική κοινωνία στην οποία λογοδοτούμε, μόνο σε αυτούς και στους δανειστές μας που έχουμε μια ισότιμη σχέση, πώς μπορούμε και να μειώνουμε τη φορολογία και να εξοικονομούμε από το κράτος και να πετυχαίνουμε καλύτερα νούμερα. Οι κύριοι που έχουν έρθει τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν αποτύχει παταγωδώς. Όταν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό δημόσιο και έβαζε μια σειρά από νομοθετήματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση, γέλαγαν οι κύριοι, προσπαθούσαν να συγκοφαντήσουν, μιλούσαν για πογκρόμα πωλήσεων κλπ. Και τώρα σέρνονται να τα κάνουν οι ίδιοι, ενώ ουσιαστικά δεν μπορούν και δεν θέλουν και δεν ξέρουν και δεν μπορούν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Δοξάτου. Σημαντικό έργο χαρακτηρίζει την ανάπλαση της περιοχής των Πηγών ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης, που υπογράμμισε τη συνδρομή του αείμνηστου Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη, αναφέρθηκε και στο συνεδριακό κέντρο των Πηγών.
το συνεδριακό κέντρο των πηγών έχει ολοκληρωθεί κτηριακά. Από εκεί και έπειτα αυτό το οποίο απομένει είναι η ηλεκτροδότησή του, η σύνδεσή του δηλαδή με το δίκτυο ρεύματος της ΔΕΗ, η οποία αναμένεται να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια, σε αυτήν εδώ την περιοχή εμείς καταφέραμε ήδη από το 2016-2015 με την συνδρομή του τότε Περιφερειάρχη, του Μακαρίτη, του αείμνηστου, του Γιώργου του Παυλίδη, να λάβουμε ένα κονδύλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τάξης των 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει να γίνει μια ανάπλαση 800.000 ευρώ σε αυτήν την περιοχή όπου βρισκόμαστε τώρα, και τα υπόλοιπα 2,3 εκατομμύρια ευρώ να αξιοποιηθούν ως προς την σύνδεση του χώρου των πηγών με το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, με ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ένα δίκτυο πεζοπορίας και ένα δίκτυο υπασίας, σύν ένα διάδρομο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πέρυσι το Δεκέμβριο, δυστυχώς, η Ηνωμένη Αντιπολίτευση καταψήφισε τις μελέτες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο έργο, γιατί προκειμένου να απορροφήσουμε τα 3,1 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ήδη υπάρχουν μέσα στο ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας ως ονοματισμένο έργο, θα πρέπει να παρουσιάσουμε μελέτες. Πέρυσι το Δεκέμβριο η Ηνωμένη Αντιπολίτευση δυστυχώς δεν τα ψήφισε, ωστόσο έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε με κάθε τρόπο αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, να το επιτύχουμε και πάντα το επιτυχαίνουμε. Να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί είναι το μοναδικό έργο το οποίο γίνεται μέσα στην περιφέρεια, που είναι ουσιαστικά μια ανάπλαση 7 χιλιόμετρων. Είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση η οποία έχει γίνει ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα. Και θα γίνει σε συνεργασία με τον Δήμο της Καβάλας. Ο Δήμος Καβάλας έχει ένα πολύ μικρό τμήμα. Το μεγαλύτερο τμήμα ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με τη σύνδεση των δύο αυτών τουριστικών πόλων, θα μπορέσει περισσότερος κόσμος να προωθηθεί από το θέατρο των Φιλίππων στα ενδότερα του Δήμου μας, με τελικό αποτέλεσμα να αποκτήσει μια προστιθέμενη αξία η συγκεκριμένη περιοχή και να αποτελέσει ένα κέντρο από το οποίο όλοι ο τουρισμός να μπορεί να προωθηθεί στα ενδότερα του Δήμου μας. Φυσικά όμως αυτό το έργο γίνεται κυρίως για να το απολαύσουν οι δημότες μας. Να πούμε ότι αυτό το έργο ως προοπτική, ως όραμα είχε ξεκινήσει επί των ημερών της Δημαρχίας του Δήμου του Δοξάτου, του Νίκου του Παπαδόπουλου. Αν φαίνεται ότι συνεχίζεται, πιστεύετε ότι μπορείτε να το υλοποιήσετε σε ένα σύντομο χρόνο και να μην χαθούν και χρήματα σημαντικά, μάλιστα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου? Κοιτάξτε, αν η Ηνωμένη Αντιπολίτευση είχε ψηφίσει τις μελέτες τον Δεκέμβριο, οι μελέτες θα είχαν ολοκληρωθεί και ενδεχομένως το έργο να είχε αρχίσει. Τα χρήματα είναι εκεί και μας περιμένουν. Νομίζω ότι αυτό το όραμα το οποίο είχε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι ιδιαίτερα αξιόλογο και πρέπει να υλοποιηθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος για να μην υπάρχει μια ανάπλαση 7 χιλιόμετρων, την οποία θα τη χαίρονται όλοι οι πολίτες, και θα είναι ένα έργο το οποίο θα είναι όχι μόνο για τους κατοίκους περιοχής, αλλά θα είναι μοναδικό μέσα στην περιφέρεια. Έχω όμως την απόλυτη πεποίθηση, όπως κάνουμε πάντοτε άλλωστε, ότι θα βρεθεί ένας τρόπος, διότι θα βρεθεί ένας τρόπος και το έργο αυτό θα υλοποιηθεί προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νομό Σερών. Δεν θα εγκατασταθεί μόνιμα σκάνερ στον Προμαχώνα, αλλά θα εξυπηρετεί τόσο τον Προμαχώνα όσο και τα τελωνεία νομών της Βόρειας Ελλάδας, όπως των Ευζώνων, τόνισε η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, που βρέθηκε σήμερα στο νομό Σερών. Το σκάνερ αναμένεται να τοποθετηθεί μόνιμα όταν το ελληνικό κράτος παραλάβει τα 10 νέα μηχανήματα. Από το τελωνείο των Σερών και του Προμαχώνα ξεκίνησε τις επισκέψεις της στα τελωνεία όλης της χώρας η Υφυπουργός Οικονομικών κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία δήλωσε ότι η τοποθέτηση σκάνερ στο Προμαχώνα θα γίνει σύντομα ώστε να αυξηθούν τα έσοδα για τη χώρα. Θα είναι μόνο στις ΣΕΡΕΣ, ήταν ένα αίτημα? Όχι. Θα είναι 4 σκάνερ καινούργια, έρχονται και πηγαίνουν σε κάποια συγκεκριμένα τελωνεία. Επίσης, με πολλές συνοπτικές διαδικασίες έχει ξεκινήσει και άλλα 10 σκάνερ. Το πρώτο σκάνερ, να σκεφτείτε, παραλήφθηκε όταν το Νοέμβριο μήνα του 2016. Δηλαδή, δεν υπήρχε σκάνερ στην Ελλάδα μέχρι τότε. Δεν υπήρχε σκάνερ με X-ray. Ήταν το πρώτο, το είχε κάνει δωρεά ο Παπαστράτος και κανένας δεν το είχε παραλάβει τόσα χρόνια. Το παραλάβαμε, το έχουμε βάλει σε λειτουργία, έχουμε αποτελέσματα. Τώρα, με τα 4 που θα μπουν στα τελωνία της Παραμεθωρίου, νομίζω ένα στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα σε κάποια άλλα τελωνία, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης και τα άλλα 10 θα γίνουν με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, όλες οι διαδικασίες, για να μπορέσουμε
να έχουμε κι εμείς τα ίδια που έχουν και οι γείτονες χώρες σε εξοπλισμό που έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Και επίσης και εκείνο που είπα είναι ότι θα αυξηθεί και το προσωπικό στα Τελωνία. Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή έχει κάνει αίτημα και τα αντίστοιχα Υπουργεία και μετά από παρέμβαση και δική μας του Υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουμε στην στελέχωση με περισσότερα άτομα. Η κυρία Παπανάτσου μάλιστα ανέφερε ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν τα Τελωνία διέφυταν το απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Ικανοποιημένοι δεν είμαστε ποτέ. Δεν επαρκούν, όχι. Αλλά σίγουρα με το ελέγχιστο προσωπικό και τα ελέγχιστα μέσα που έχουν, πραγματικά είναι ικανοποιητικά. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Ναι, θα επιτευχθεί ήδη από ό,τι μας είπανε. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με την γεφυροπλάστικα. Έχει βγάλει όχι μόνο τα δικά της χρήματα, αλλά και πολύ περισσότερα. Δηλαδή έσοδα που δεν υπήρχαν πριν, με τη γεφυροπλάστικα έχουμε αμέσως κερδίσει πάρα πολλά. Η Υφυπουργός είχε ολιγόρη συνάντηση με τους εργαζόμενους των Τελωνίων Σερών και Προμαχώνα, οι οποίοι τις έφυσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις προτάσεις τους ώστε να αυξηθούν τα έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Το ζήτημα που μας βάλανε για την Υπουργική Απόφαση, η κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και Μεταφορών, για την μείωση του προστίμου που υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα και δεν εισπράττουμε, γιατί είναι τεράστιο το πρόστιμο. Είναι από το 2014 έπρεπε να έχει βγει. Προσωπικά δεν το γνώριζα ότι εκκρεμεί η υπουργική απόφαση για αυτό το θέμα. Άμεσα θα το υλοποιήσουμε. Οι εργαζόμενοι πάντως αυτό που επισήμαναν είναι η τοποθέτηση σκάνερ στο Προμαχώνα και τα έσοδα που αυτό θα αποφέρει, με δεδομένο ότι η τοποθέτηση γεφυροπλάστικας που ήταν ένα πάγιο αίτημα απέφερε πολύ περισσότερα από τα αναμενόμενα. Βέβαια, κάθε φορά που κάποιος υπουργός τους επισκέπτεται, τους υπόσχεται ότι θα τοποθετηθεί σκάνερ. Εδώ λοιπόν τώρα πιθανόν να έρθει έχουμε κάποιες πληροφορίες, να έρθει αυτό που ήταν στον Πειραιά για να κάνει κινήσεις μέχρι τους Ευζώνους. Σε αυτή τη φάση. Μετά με τα υπόλοιπα 10 που θα έρθουν, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και μια μόνιμη εγκατάσταση εδώ. Σημαντικό βέβαια. Και ήδη έχουν κάποιοι συνάδελφοι έχουν δηλώσει εθελοντές για να πάνε για να εκπαιδευτούν για το σκάνερ αυτό και να πάνε για να είναι και οδηγοί αυτού του σκάνερ. Περιμένουμε πολλά από αυτό πραγματικά. Ήταν ένα πάγιο αίτημα και δικό μας, αλλά της τοπικής κοινωνίας. Όλοι εσείς πόσα χρόνια έχει που το αναδεικνύεται, ας πούμε έτσι, και ήρθε η ώρα να γίνει τελικά. Είναι απαράδεκτο, κατά την άποψή μας, να μιλάμε για μια γεφυροπλάστικα, όταν όλες οι πύλες εισόδου και όλα τα Τελωνία έπρεπε να είχαν ενισχυθεί. Η γεφυροπλάστικα, όπως είπε και ο πρόεδρος και ο υπουργός, έβγαλε τα χρήματά της σε μια εβδομάδα υπό τη διοίκηση του Τελωνίου. Είναι αδιανόητο αυτό το θέμα. Άρα δηλαδή, ο εξυγχρονισμός συμβάλλει και στην πρόληψη, αλλά κυρίως και στην ενίσχυση των εσόδων μέσα από τη διαδικασία, ξέρω εγώ, πάντα εξπορδιαφυγής και του λαθρεμπόριου. Με την ευκαιρία θα ήθελα να δηλώσω ότι εμείς ζητάμε με παρεμβάσεις μας να γίνει ένας εξορθολογισμός των προστήμων. Γιατί ορισμένα τα πρόστιμα είναι υπέροχα και καλούνται οι πολίτες να τα καταβάλουν και αδυνατούν. Άρα η πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να αλλάξει το θέμα αυτό, να έχουμε εξορθολογισμένα πρόστιμα και προσαξίσεις για να μπορέσουμε πραγματικά και να εισπράξουμε και οι πολίτες να καταβάλουν το τίμημα που οφείλουν. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια και ΤΕΗ της χώρας μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο προϊστάμενος του Τμήματος Δασοπονίας του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα τη Δράμα Δημήτρης Καζιόλας κάνει αναφορά στις υψηλές βαθμολογίες των εισακτέων φέτος, ενώ επισημαίνει τη δυναμική του τμήματος και την απήχηση που έχει στους νέους. Παράλληλα υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες θα είναι και φέτος μεγάλες λόγω των χαμηλών χρηματοδοτήσεων. Και στο ΤΕΗ Δασολογίες ξεκίνησε η ακαδημαϊκή χρονιά με τις εξετάσεις των σπουδαστών αλλά και με την εγγραφή μέσω του ηλεκτρονικού τρόπου απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας των νέων φοιτητών των τμήματων που εισήχθησαν κατά τις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δασολογίας δηλώνει για το υψηλό επίπεδο των υποψηφίων που εισήχθησαν στην σχολή και στο συγκεκριμένο τμήμα και ελπίζει ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και την καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά. Όσον αφορά φέτος τις βάσεις εισαγωγής των φοιτητών στο τμήμα μας, αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι είχαμε μια εντυπωσιακή άνοδο. Ο τελευταίος εισαγωγικά φοιτητής
μπήκε με ένα βαθμό κοντά στο 10, 9,98 αν θυμάμαι καλά, πράγμα που δείχνει ότι οι φοιτητές προτίμησαν το τμήμα μας. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις προσπάθειες που κάνουμε κάθε χρόνο, έτσι ώστε να δώσουμε μία άρτια εκπαίδευση και να δώσουμε διεξόντους στους φοιτητές όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Φέτος, σύμφωνα με το μηχανογραφικό, έχουν εισαχθεί περίπου στους 110 φοιτητές. Φυσικά δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς θα παρακολουθήσουν. Συνήθως είναι γύρω στο 75%, οπότε πιστεύω γύρω στα 75 με 80 άτομα να έρθουν στη Δράμα, στο τμήμα μας, ως νέοι φοιτητές. Είναι η κίνηση και της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Από χθες έχουμε ξεκινήσει τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Φοιτητές συμμετέχουν. Είναι μια δύσκολη ακαδημαϊκή χρονιά με την έννοια ότι πολλά προβλήματα που υπήρχαν στις προηγούμενες ακαδημαϊκές χρονιές, και αυτό το βασικότερο πρόβλημα αφορά το θέμα της χρηματοδότησης αφενός των ΤΕΗ και αφετέρου της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει στην πατρίδα μας, δεν υπάρχει κάποια βελτίωση. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά όπως πήγαν και τις προηγούμενες. Πολύ κόπο και προσπάθεια. Όσον αφορά τις εγγραφές που σήμερα ξεκινούν, θα είναι και τότε. Ναι, όσον αφορά τις εγγραφές, αυτές γίνονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας. Έχει ανοίξει μία πλατφόρμα. Θα πρέπει εκεί πέρα να μπουν οι φοιτητές, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, να γίνουν οι εγγραφές και μετά στέλνουν τα στοιχεία από το Υπουργείο στο τμήμα εδώ πέρα σε εμάς, στη γραμματεία και προχωράει η διαδικασία. Η περίοδος των εγγραφών μου φαίνεται είναι μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, 15 θα μπορούν να μπουν μέσα στο site του Υπουργείου Παιδείας και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Mm-hmm. Μιλήσατε για αναβάθμιση γενικότερα, κρίνοντας βεβαίως και από τα μόρια εισαγωγής, αλλά από την άλλη τι γίνεται και με τα μεταπτυχιακά που σαν σχολή εκτελούσατε εδώ. Τρέχει προκήρυξη για το όσον αφορά το μεταπτυχιακό για το αστικό πράσινο. Τρέχει, δεχόμαστε αιτήσεις. Οι αιτήσεις είναι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Και συνήθως, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα, όταν υπάρχει μια προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οι περισσότεροι τρέχουν να κάνουν τις αιτήσεις τους στο τέλος της προθεσμίας και όχι στην αρχή. Πολύ πλούσια επικαιρότητα στο σημερινό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του Δελτίου Ειδήσεων. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τις υψηλές βαθμολογίες των φετινών εισακταίων στο τμήμα Ινολογίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που είναι από τις υψηλότερες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δηλώνει ο προϊστάμενος του τμήματος Σπυρίδων Μάμαλης, ενώ κάνει αναφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα μεταπτυχιακά, καθώς σε όλα εκείνα τα στοιχεία που φανερώνουν τον υψηλό δείκτη παροχής εκπαίδευσης στο τμήμα του. Ξεκίνησε η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ ήδη γίνονται ηλεκτρονικά οι εγγραφές των υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ. Ιδιαίτερα υπερήφανος για τις επιδόσεις του τμήματός του τμήματος Συνολογίες, δηλώνει ο προϊστάμενος του τμήματος Σπύρος Μάμαλης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως από τους βαθμούς εισαγωγής φαίνεται το υψηλό επίπεδο των υποψηφίων, οι οποίοι εισήχθησαν με επιλογή τους στο ΤΕΙ Ινολογίας. Ναι, από σήμερα μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Υπουργείου Παιδείας, θα μπορούν οι νεοεισεχόμενοι φοιτητές, οι οποίοι πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, να εγγραφούν στα τμήματα της επιλογής τους. Και από τη στιγμή που θα τελειώσει και θα έρθουν οι εγγραφές εδώ πέρα, θα πρέπει να μας προσκομίσουν για κάποια δικαιολογητικά στο τμήμα υποδοχής. Το τμήμα Ινολογίας και Τεχνολογίας Ποντών θα δεχτεί 127 φοιτητές από όλη την Ελλάδα και μάλιστα φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε τις πιο υψηλές βάσεις σε όλη την περιοχή, με περίπου 12.000 μόρια, όταν και μάλιστα ο πρώτος έχει 17.000 μόρια που πέρασε στο τμήμα. Αυτό δείχνει ότι το τμήμα πλέον έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των υποψηφίων φοιτητών, έχει καθιερωθεί στην συνείδηση της αγοράς
ως ένα τμήμα το οποίο παράγει επιστήμονες υψηλού επίπεδου και επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στα ζητούμενα του τομέα. Θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέτος για το τμήμα, αυτή η πολύ υψηλή βάση, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο σπουδών στα ίδια υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών, έτσι ώστε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες των φοιτητών οι οποίοι επέλεξαν να έρθουν στη Δράμα και να σπουδάσουν στο Τμήμα Ενολογίας και Τεχνολογίας Ποντών. Αυτό πράγματι σημαίνει πολλά για την επιτυχία του τμήματος και ήθελα να ρωτήσω αν έχετε, όπως και άλλες χρονιές, φοιτητές, σπουδαστές από την Κύπρο. Οι Κύπροι φοιτητές θα έρθουν και αυτή τη χρονιά, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Πέρυσι είχαμε 10 φοιτητές από την Κύπρο. Περιμένουμε και φέτος ένα αντίστοιχο αριθμό. Όπως περιμένουμε και κόσμο ο οποίος θα έρθει και στις κατακτήρες εξετάσεις. Πέρυσι είχαμε 50 υποψηφίους. Τον ίδιο αριθμό πιστεύω θα έχουμε και φέτος. Καθώς έχει ζήτηση το τμήμα και μάλιστα φέτος το τμήμα εξοπλίστηκε χάρη στη δωρεά δαμηνού επιχειρηματία με ένα υπεσύγχρονο εινοποιείο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο σε όλη την Ελλάδα, και πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τόσο στην ερευνητική δουλειά η οποία γίνεται, όσο και στις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος. Και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και μάλιστα θα προγραμματίσουμε να κάνουμε και μια εκδήλωση στην οποία θα ευχαριστήσουμε τον επιχειρηματία, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στην πορεία του τμήματος. Από εκεί και μετά και μέσω των μεταπτυχιακών τμήματων, πιστεύω ότι έχετε προχωρήσει όχι ένα αλλά δύο βήματα πιο μπροστά. Δυστυχώς ο νέος νόμος που ψηφίστηκε πριν από λίγο μας απαγορεύει πλέον να κάνουμε αυτοδύναμο μεταπτυχιακό. Ενώ ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του μεταπτυχιακού τμήματος, δυστυχώς ο νέος νόμος μας θέτει εμπόδια, τα οποία μπορούμε να υπερκιάσουμε όμως πλέον με συνεργασία με άλλα τμήματα. Αντίστοιχα, είτε τεχνολογίες είτε τεχνολογίες τροφίμων από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με τα οποία βρισκόμαστε σε επαφή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε το μεταπτυχιακό. Ταυτόχρονα, υπάρχει και μια συζήτηση ανάμεσα στο Δημοκρίτιο και στο ΤΕΗ, έτσι ώστε να υπάρχει μια συγχώνευση μεταξύ αυτών των δύο ιδρυμάτων και να μπορέσουμε να κάνουμε πανεπιστημιακό το τμήμα Ενολογίας και Τεχνολογίας Ποντών, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει ακόμα περαιτέρω στην εξέλιξη του τμήματος. Και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχουμε και αυτοδυναμία στο τμήμα, άρα θα μπορούμε να κάνουμε και αυτοδύναμα μεταπτυχιακά. Μεταπτυχιακά τα οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, προγραμματίζουμε και συζητάμε να τα πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με άλλα τμήματα. Όπως σε συνεργασία με άλλα τμήματα, κάνουμε έρευνα αυτή τη στιγμή και μάλιστα μια έρευνα την οποία πραγματοποιήσαμε τον προηγούμενο χρόνο βραβεύτηκε και πήρε την υποτροφία ΖΥΜΕΣ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία του τμήματος, καθώς πρόκειται για μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του τμήματος μας. Αυτό ανοίγει καινούργιες πόρτες, να πω, δίνει νέα διέξοδο. Πρώτον, εκείνον καθιερώνει το τμήμα και ερευνητικά πλέον, αλλά μας δίνει και έναν εξοπλισμό, τον οποίο χρειαζόμαστε όσον αφορά τα αναλώσιμα τα οποία περιλαμβάνει αυτή η υποτροφία, καθώς και βοηθάει την επιστημονική ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε αυτή την έρευνα. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι το τμήμα έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις σε διάφορες προσκλήσεις οι οποίες τρέχουν. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα του ευνό καινοτομό για ένα σύγχρονο ρομπότ το οποίο έχουμε προτείνει, το οποίο θα βοηθήσει στη συλλογή των σταφυλιών. Ενώ ήδη το τμήμα μας τρέχει ένα ευρωπαϊκό project σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις από Ιταλία, Αυστρία, Κύπρο και Ουγγαρία με θέμα την ανάπτυξη νέων υλικών προϊόντων. Είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο έχει εγκριθεί και τρέχει ήδη από τον Γενάρη και είμαι εγώ επιστημονικά υπεύθυνος σε αυτή την πράξη. Άρχισαν από χθες τα φροντιστηριακά τμήματα προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στη Δράμα, ενώ συνεχίζονται και οι εγγραφές. Ξεκίνησαν από χθες και τα μαθήματα στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Οι εγγραφές όμως συνεχίζονται για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται και οι εγγραφές στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ για τους επιτυχόντες.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης Χρήστος Χαρακόπουλος της Δράμας τονίζει πως θα πρέπει το Υπουργείο να βοηθήσει έτσι ώστε να σταματήσει ο αθέμητος ανταγωνισμός, καθώς λειτουργούν παράνομα και στη μαύρη αγορά πάρα πολλά τμήματα από καθηγητές της δευτεροβάθμιας και όχι μόνον εκπαίδευσης. Η μέρα εγγραφών λοιπόν σήμερα και για τους μαθητές αλλά και για τους, περισσότερο για τους φοιτητές. Ηλεκτρονικές λοιπόν οι εγγραφές. Από σήμερα λοιπόν μπορούν οι μαθητές να κάνουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή. Τώρα όσον αφορά τα φροντιστήρια, το δικό μας τον κλάδο εδώ να ενημερώσουμε ότι ξεκίνησαν χθες τα μαθήματα περισσότερο για τα γυμνάσια, την πρώτη λυκείου, τη β' λυκείου και τους μεταλυκιακούς, μια και η τρίτη λυκείου είχε ήδη ξεκινήσει από τον Αύγουστο. Οι εγγραφές συνεχίζονται, οπότε οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους μπορούν να σπεύσουν, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα, έτσι ώστε τα παιδιά να μην και να ενταχθούν εύκολα στο τμήμα, να τακτοποιηθούν σε κάποιο φροντιστήριο, γιατί μετά υπάρχει το πρόβλημα ότι πολλές φορές δεν ταιριάζουν οι ώρες ή δεν βολεύουν οι μέρες, μια και το παιδί έχει και άλλες δραστηριότητες. Γιατί ως φροντιστήριο πρέπει να ξεκινήσουμε τα μαθήματα πολύ πιο νωρίς, μια και από τις 11 του μηνός ήδη θα ξεκινήσει και το σχολείο, θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα. Οπότε τα παιδιά, εμείς ως υποστηρικτικός πάντα κλάδος, να μπορέσουμε έτσι να ξεκινήσουμε ήδη τους μαθητές και φυσικά μετά να ξεκινήσουν και τα σχολεία. Λέγεται ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπάρχουν πολλές αυξομοιώσεις και στον δικό σας κλάδο. Άλλα φροντιστήρια κλείνουν, άλλα συγχωνεύονται. Ναι. Δύσκολοι καιροί για όλους. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για το δικό μας τον κλάδο. Πρώτα απ' όλα, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του κόσμου. Αυτό είναι γεγονός. Ύστερα, ο κλάδος μας, παρόλο που κάνουμε πάρα πολύ καλές τιμές, δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερες τιμές, μια και είμαστε, θα το πούμε, αν και ακούγεται λίγο δύσκολη έτσι, ως έκφραση, έτσι, άσχημη, ότι είμαστε επιχειρήσεις γιατί έχουμε έξοδα. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, είμαστε οι νόμιμοι φροντιστές. Έχουμε ένα θέμητο ανταγωνισμό από ορισμένους ανθρώπους που ήδη δουλεύουν στα σχολεία και έχουν και δικά τους φροντιστήρια. Δεν κάνουν απλώς μαθήματα. Έχουν δικά τους φροντιστήρια με πλήρες ωράριο από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ. Οπότε έχουμε ανθρώπους που τρώνε με 3 κουτάλια και ανθρώπους που δεν τρώνε καθόλου. Έχουμε τα παιδιά τα οποία τελειώνουν τις σχολές, πηγαίνουν σε κάποια σπίτια, κάνουν. Οπότε μοιράζεται και εκεί ο κόσμος. Τα πράγματα ήταν δύσκολα φέτος για τα φροντιστήρια. Ευχόμαστε να πάνε καλύτερα γιατί, όπως λέτε πολύ σωστά, εάν συνεχίσει αυτό και δεν υπάρχει καμία υποστήριξη από το κράτος σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο που δυστυχώς ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό να μας αποκαλεί πάρεργο. Πάρεργο που για μένα είναι οι κινήσεις και γενικά η δουλειά του Πρωθυπουργού που μέχρι τώρα τουλάχιστον ό,τι έκανε δεν είδαμε και κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι. Δεν μπορεί να βαφτίζει επιστήμονες, τη δουλειά επιστημόνων ως πάρεργο. Κακά τα ψέματα, το γεγονός ότι βρεθήκαμε στον ιδιωτικό τομέα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, είναι γιατί τα πράγματα έκλεισαν στο δημόσιο τομέα. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν υποστηρίζεται αυτός ο κλάδος, γνωρίζει αθέμητο ανταγωνισμό από παντού. Ίσως είμαστε ο μοναδικός κλάδος που έχουμε τόσους πολλούς φροντιστές που δουλεύουν έξω μαύρα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για αυτή τη φοροδιαφυγή. Οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς από τη μεριά μας ως κλάδος ρίξαμε όσο περισσότερο τις τιμές. Βοηθούμε σε συνεργασία με το Δήμο, στο κοινωνικό φροντιστήριο, δηλαδή έχουμε βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά με μειωμένες τιμές ή και πολλές φορές με καθόλου τιμές. Ενημερώνω και τους γονείς να ξέρουν ότι τρέχουν ημερομηνίες για το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου. Υπάρχουν και άλλα κοινωνικά φροντιστήρια στα οποία μπορούν να απευθυνθούν. Αυτό που κάνουμε εμείς έκκληση ως κλάδος είναι πάλι να τηρούνται πάρα πολύ τα εισοδηματικά κριτήρια. Και θέλουμε τη βοήθεια περισσότερο και του κόσμου εδώ. Γιατί το γεγονός ότι κάποιος θα παρουσιάσει χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια στο κοινωνικό φροντιστήριο δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζει πάντοτε πρόβλημα. Και αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε και εμείς να το ελέγξουμε. Γιατί σκοπός του κοινωνικού φροντιστηρίου είναι να βοηθήσουμε πραγματικά παιδιά που έχουν ανάγκη και όχι ανθρώπους που απλώς λίγο έχουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν να επωφεληθούν σε αυτό εδώ. Άρα λοιπόν αυτό που ζητούμε εμείς από τον κόσμο είναι να στηρίξει το φροντιστήριο. Γιατί όσο περισσότερο γεμίσουν τα τμήματα των φροντιστήριων, τόσο και εμείς θα μπορέσουμε να κάνουμε προσλήψεις σε προσωπικό και όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν μαύρα και ανασφάλιστα τόσα χρόνια έξω να μπορέσουν τουλάχιστον να εργαστούν και να πάρουν την προϋπηρεσία τους σε ένα φροντιστήριο και από εκεί και πέρα φυσικά να έχουν και μια ασφάλιση. Συνεχίζονται τώρα οι εγγραφές στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Δράμας για το σχολικό έτος 2017-2018. Ήδη ολοκληρώνεται και η ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος εσωτερικά και εξωτερικά και όλα θα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του νέου σχολικού έτους στις 11 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 του Σεπτέμβρη η ηλεκτρονική πλατφόρμα ePAR είναι σε λειτουργία μέχρι και τις 11 αυτού του μήνα και σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δηλώσεις με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης για εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφής, μεταγγραφές, διορθώσεις και ανακλήσεις. Έτσι,
Ο διευθυντής του πρώτου επαγγελματικού λυκείου δράμας καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τους κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, να προσέλθουν τις πρωινές ώρες στο σχολείο και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Παράλληλα, όπως τονίζει ο διευθυντής του πρώτου ΕΠΑΛ, Αναστάσιος Σαλής, έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ανακαίνησης στο σχολείο και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, έτσι ώστε να είναι ευπρεπισμένοι οι χώροι για να υποδεχθούν τους μαθητές στις 11 του Σεπτέμβρη που θα γίνει ο αγιασμός και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές στο σχολείο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο ευχάριστο για την παραμονή των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας στο σχολείο. Περνάμε τη μισή μέρα της ζωής μας, δουλεύουμε σε έναν ευχάριστο χώρο. Οι εγγραφές στην επαγγελματική εκπαίδευση ξεκίνησαν από την 1 Σεπτεμβρίου και μέχρι και την ημέρα του αγιασμού, 11 Σεπτεμβρίου του 2017. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών. Καλούμε όλα τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους ή θέλουν να γραφτούν στο σχολείο μας, να έρθουν στο σχολείο, να τους βοηθήσουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που είναι στο σχολείο. Από το πρωί από τις 8.30 ώρα μέχρι τις 2 ώρα το μεσημέρι, να ολοκληρώσουμε την εγγραφή τους στο σχολείο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είμαστε το μοναδικό σχολείο στον νομό Δράμας, στην περιφέρεια Δράμας, το οποίο έχει τους τομείς και ειδικότητες που δεν έχουν τα άλλα επαγγελματικά λύκεια. Στο σχολείο μας λειτουργεί ο τομέας μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής, δομικών ενέργων και εφαρμοσμένων τεχνών. Και αυτά τα βρίσκουμε μόνο στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Δράμας. Η εκτελεστική γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή Δράμας συναντήθηκε πριν από λίγες μέρες με τον διοικητή του νοσοκομείου Δράμας σχετικά με τη λειτουργία του παραρτήματος του ΟΚΑΝΑ στην πόλη της Δράμας. Πράγματι, εδώ και λίγες εβδομάδες άρχισε να λειτουργεί και στην πόλη μας το παράρτημα του ΟΚΑΝΑ. Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός αυτό, διότι και στη Δράμα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με εξαρτησιογόνες ουσίες και χρειάζονται μία βοήθεια έτσι ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να ξαναγίνουν κοινωνικά λειτουργικοί, να μπορέσουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους πρώτα και τις οικογένειές τους. Οι συμπολίτες μας αυτοί εξυπηρετούνταν από άλλα παραρτήματα, αναγκαζόταν να μεταβαίνουν στην Καβάλα, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, ενώ τώρα η εξυπηρέτησή τους γίνεται στον τόπο κατοικίας τους, κάτι που είναι φυσικά ιδιαίτερα εξυπηρετικό, ιδιαίτερα σε καιρούς δύσκολους οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πρώτο, το κύριο και το πάρα πολύ βασικό. Θεωρούμε θετικό ότι η κοινωνία της Δράμας ήδη θετικά αγκάλιασε το καινούργιο αυτό παράρτημα, το νέο εγχείρημα. Δεν είχαμε φωνές υστερικές που απαιτούν τα άτομα αυτά να πεταχτούν στον κιάδα. Και πιστεύουμε ότι όλα θα λειτουργήσουν θετικά και οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν πραγματικά τη στήριξη που πρέπει. Φυσικά σε κάθε καινούργιο τέτοιο εγχείρημα υπάρχουν και προβλήματα. Αυτή τη στιγμή τα σημαντικότερα που εντοπίζουμε και θέλουμε, ζητάμε να λυθούν, είναι να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΟΚΑΝΑ, που σημαίνει πως στη Δράμα πρέπει να γίνουν ακόμη 2 προσλήψεις τουλάχιστον μόνιμο προσωπικού, ώστε αυτοί που συνδράμουν με απόσπαση στο παράρτημα να επιστρέψουν κανονικά στις θέσεις εργασίας τους και επίσης να ολοκληρωθεί η σύμβαση μεταξύ του ΟΚΑΝΑ και του νοσοκομείου της Δράμας, ώστε ο ΟΚΑΝΑ να αναλάβει με δική του χρηματοδότηση τα έξοδα ηλεκτροδότησης του χώρου που φιλοξενείται, ώστε αυτά να μην επιβαρύνουν το νοσοκομείο της Δράμας. Θέσαμε αυτά τα ζητήματα και στον διοικητή του νοσοκομείου της Δράμας. Δεσμεύτηκε ότι θα τα προωθήσει και ελπίζουμε κεντρικά, βέβαια δεν είναι δική του αρμοδιότητα αυτή, να μπορέσουν τα ζητήματα αυτά να επιληθούν και να λειτουργήσει το όλο θέμα χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελου, με την οποία καθορίζονται τα στοιχεία του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας δασικών υπαλλήλων, η περιγραφή της στολής τους και των χαρακτηριστικών της. Η υπουργική αυτή απόφαση ήταν απαραίτητη με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 115 του 2016, που είχε καθορίσει τον τρόπο άσκησης των ελέγχων από τα δασικά όργανα, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία δημιουργίας και προμήθειας των ταυτοτήτων και στολών των δασικών υπαλλήλων.
δεν αλλάζει τίποτε μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά πως για τους δασοφύλακες θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως χαρακτηριστικά της ένδυσής τους, έτσι ώστε να συνεχίζουν το έργο της φύλαξης των δασών. Δεν αλλάζει κάτι, δεν δημιουργείται καινούργιο σώμα, διευκρινίζει με αφορμή τα δημοσιεύματα η δασάρχης δράμας Έλσα Κωνσταντινίδου. Υπάρχει μια απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, η οποία εκδόθηκε το 2000, μέσα στον Ιούλιο του 2017, σε επιταγή του Προεδρικού Διατάγματος 115 του 2016. Σε αυτήν καθορίζεται η στολή, προσδιορίζεται δηλαδή με λεπτομερώς πώς θα είναι η στολή, την οποία θα φορούν οι δασοφύλακες ΔΕ και ΙΕ κατά τους ελέγχους που διενεργούν στην Ήπεθρο. Mm-hmm. Άρα δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι, απλώς μόνο η ένδυση λέτε, γιατί οι δασοφύλακες υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ακριβώς. Θα συνεχίσει. Δεν δημιουργείται ενώ ένα ξεχωριστό καινούριο σώμα. Ακριβώς. Αυτό που διευκρινίζεται είναι πώς θα είναι η στολή και επιπλέον θα εκδοθούν νέου τύπου ταυτότητες για τους δασικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα είναι ενιαίοι για όλη την Ελλάδα, για όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μέχρι τώρα αυτές εκδίδονταν σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων, ενώ σήμερα πλέον θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής τους από το Υπουργείο και έτσι θα είναι ενιαίες ταυτότητες σε όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά πέρα από την ονομασία στο ρόλο τους, δεν αλλάζει ουσιαστικά? Όχι, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά πάνω στη δασική υπηρεσία. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ στη Δράμα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο καλούν τα μέλη της δύναμής τους να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τη λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ Δράμας καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάχουν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 9 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Δράμας, έχουν ευλώσει λεωφορεία για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης όλων όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, Απόστολος Πανίδης. Ναι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα προβλήματα που αφορούν στους εργαζόμενους και πολύ περισσότερο στους άνεργους και στους συνταξιούχους εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ σοβαρά μετά από 7-8 χρόνια μνημονιακών πολιτικών. Τα βάρη που έχουν συσσωρευτεί είναι πάρα πολλά, με πρωτεύοντα την μεγάλη φορολογική επιβάρηση και σε μισθωτούς αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς ζητάμε από όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τους συνταξιούχους να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν, ένα δυναμικό ραντεβού στο συλλαλητήριο που οργανώνεται την ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης, δηλαδή το Σάββατο 9 του Σεπτέμβρη. Για το θέμα αυτό το Εργατικό Κέντρο σε συνεργασία και με την ΑΔΔΗ έχει αναβλώσει λεωφορεία τα οποία θα αναχωρήσουν στις 3 η ώρα το μεσημέρι από το διοικητήριο της Δράμας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει και να ταξιδέψει δωρεάν φυσικά. Και θέλουμε να τονίσουμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή και πιο ογκώδης η διαδήλωση, τόσο πιο έντονα διατρανώνουμε τα αιτήματά μας και τα προβλήματά μας και ζητούμε την επίλυσή τους. Γιατί αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να εξελιχθεί αν δεν πιέσουν οι εργαζόμενοι σε αυτή την κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τις πολιτικές επιλογές του καθενός. Έχω μπροστά μου, θα έλεγα, τα χαρτιά που γράφουν ότι αγωνιούν οι φίλαθλοι της Δόξας για τον ορισμό του Μπαράζ, αγωνιούν όμως και για την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, η οποία έχει ένα θετικό πρόσημο για τη Δόξα. Σάκης Πετρόπουλος, χαιρετώ. Καλησπέρα, Θανάση, καλησπέρα στους αγαπητούς φίλους και φίλες. Σήμερα, 5 του Σεπτέμβρη, στις 3 η ώρα, εκδικάστηκε η προσφυγή της Δόξας Δράμας κατά της απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία απόφαση είχε ακυρώσει το οριστέν μπαράζ της 29ης Αυγούστου στην Κατερίνη μεταξύ της Δόξας Δράμας και του Καραϊσκάκη για την πλήρωση της καινής 18ης θέσης για το πρωτάθλημα της Football League. Που σημαίνει σήμερα έχουμε οριστική ανατροπή και αμετάκλητη για ορισμό του μπαράζ για πλήρωση της καινής θέσης τη Football League. Αναμένεται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Εκτελεστική της Επιτροπή να αποφασίσει μετά από αυτήν την τελεσίδικη απόφαση και τη δικαίωση της Δόξας Δράμας εάν θα πάμε σε μπαράζ μεταξύ Δόξας Καραϊσκάκη ή
υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να ισχύσουν τα κριτήρια της FIFA UEFA. Που σημαίνουν αυτά τα, τι σημαίνουν αυτά τα κριτήρια μεταξύ ομοιόβαθμων ομάδων, όπως είναι οι δευτεροαθλητές, η δόξα υπερτερεί σε συγκριτικά στοιχεία αγωνιστικά. Δηλαδή έχει καλύτερη συγκομιδή βαθμών, καλύτερη σάμι, καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίθεση. Αυτό θα καθοριστεί πιστεύω σύντομα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εν κατακλείδη, όποτε και αν γίνει το παράζι, η δόξα θα έχει πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει επαγγελματίες παίκτες και εκεί αν γίνει το παράζ, το συγκριτικό πλεονέκτημα της δόξα δράμας είναι ο 12ος παίκτης. Πιο κοντά η δόξα δράμα στη Β' Εθνική είναι μια δικαίωση αυτό το μακρύ δικαστικό καλοκαίρι για έναν άνθρωπο ο οποίος στηρίζει αυτή την προσπάθεια και μιλάω κυριολεκτικά για τον Γιάννη τον Πύρο, έναν δραμηνό ο οποίος θέλει να αναβαθμίσει το ποδόσφαιρο της δράμας, να επιστρέψει η δόξα στη Β' Εθνική και όχι μόνο. Το πρώτο βήμα έγινε. Η σημερινή απόφαση του Διευθυντικού Δικαστηρίου ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή της δόξα δράμας. Τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αν κρυβούν οι ποδοσφαιριστές της δόξας με τη συνδρομή τώρα των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι εκεί η δόξα και αγωνιστικά θα σε να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από το Star Βορείου Ελλάδος. Από όσους συνεργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.